Εκτελεί ο καπετάνος η κεφαλιά του Μαρτίνη, δεύτερη και τώρα ψηλά από το Σανγκαρέ. Στο 5. Πάλι ο Μόνχε, ο Ουμπίδες, ο Μαρτίν καλυπτόμενος, πανέξυπνο για το Μόνχε, το σούτ στον Ελευθερόπουλο. Ο Ουμπίδες, η σέντρα για το Μαρτίν, έκανε το σούτ ο Ελευθερόπουλος, κόρνερ. Στο 10. Κυριαζής. Η πάσα για τον Σολτάνη, έκανε την κίνηση ο Γιακούποβιτς και βγήκε πρώτος στην μπάλα. Παπαστεριανός δεν πρόλαβε να πλασάρει. Απειλεί ο Ηρακλής στο 12. Η σέντρα του Λίμα, ο Ζαραδούκας το σούτ στον Ντολεζάη. Ο Μαχόπ, δεύτερο του Παπαστεριανού, η μπάλα κόρνερ. Η κεφαλιά προς τα πίσω πάει στον Μπρέσκα. Γυρίζει ο Κατσαμπής. Κράτησε ο Μπρέσκα, πλάσαρε στο δοκάρι και έρχεται ο Μαρτίν για το 1-0. Το δοκάρι του καπετάνου, καταπληκτικό γκολ για τον Ολυμπιακό. Βόλουσε συναρπαστική εκκίνηση παιχνιδιού στο 13, 1-0. Το δοκάρι του καπετάνου, το rebound του Μαρτίν. 1-0 Ολυμπιακός Βόλου, ξεσηκώνονται δικαιολογημένα οι οπαδοί του. Μαρτίν, ο Ουμπίδες out. Ζαραδούκας προλαβαίνει τον Επαλέ. Κρατάει την μπάλα και παίρνει και την κόντρα από τον Αραμπατζή. Πάσα χαμηλά για τον Μαρτίν, μπλοκάρει ο Ελευθερόπουλος. Πάσα για τον Μαρτίν. Κάνε ωραία το κοντρόλ, ελευθέρωσε τον Μόνχε. Κλείνει ο Κατσαμπής, ο Ελευθερόπουλος κόρνερ. Στο 66. Κλείνει ο καπετάνος και ο Μόνχε ως πρώτη άμυνα στο Ζαραδούκα, ο οποίος και βγαίνει πρώτος στην μπάλα. Είδε τον Μπρέσκα. Ο Ολυμπιακός Βόλου βγαίνει πολύ γρήγορα στην κόντρα. Ο Μπρέσκα χαμηλά, ο Μαρτίν πάτησε την μπάλα και έχασε την ευκαιρία για το 2-0 στο 71. Ο Ντάνι. Ζερκά. Αραμπατζής. Πέναλτι. Μπόγκταν Μάρα απέναντι στο Γιακούποβιτς, 1-1. Σοφαρίζει ο Ηρακλής. Πιστεύω ότι αυτός ο βαθμός ο οποίος κερδίσαμε είναι πολύτιμος απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα που έρχονταν μάλιστα από συνεχόμενα πολύ καλά αποτελέσματα και ήταν σε πλήρη φόρμα. Αλλά από εκεί και πέρα στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι κλείστηκε ο Βόλος. Μας έδωσε τον χώρο τον οποίο επιθυμεί και θέλει, ας πούμε, σαν ομάδα. Από εκεί και πέρα ρισκάραμε, ευτυχώς κερδίσαμε τον πέναλτι και έτσι μπορέσαμε και πήραμε αυτό το πολύτιμο χ. Καταρχήν είναι οι καινούργοι παίκτες οι οποίοι ήρθαν, γι' αυτό και βλέπετε λίγους χρησιμοποιούμε από την αρχή, μάλλον ένα χρησιμοποιούμε από την αρχή. Είναι πάρα πολύ πίσω σε φυσική κατάσταση. Αυτά τα παιδιά πρέπει να δουλέψουμε πρώτα σε αυτό για να μπορέσουν να βγάλουν σε αυτό το 90 λεπτό και μάλιστα σε παιχνίδια όπως του Βόλου που βλέπετε ότι θέλει πολλά τρεξίματα, θέλει ταχύτητα. Εμείς ορισμένα πράγματα υστερούμε. Θέλαμε την νίκη για να μπούμε έτσι πιο δυνατά στο δεύτερο αυτό στόχο που μας πρόκειψε. Αλλά βέβαια όταν παίζεις με τον Ηρακλή, σίγουρα δεν μπορείς από την αρχή να λες ότι θα κερδίσω και θα εξασφαλίσω. Δεν μπορέσαμε λοιπόν σε αυτές τις αντιπιθέσεις, όπως σας είπα, ή στις ευκαιρίες να κάνουμε ένα δεύτερο γκολ. Και πάντα 1-0 είναι ρευστό και ποτέ δεν ξέρεις μέχρι το τελευταίο λεπτό τι μπορεί να σου προκύψει. Έγινε αυτή η φάση του πέναλτι, φέραμε ένα γκολ, από εκεί και πέρα όμως συνεχίζουμε. Και βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι στην Κέρκυρα. Εντάξει, εμείς θέλουμε το τρίποντο για να φτάσουμε, για να τελειώσει πρώτα τη θέμα παραμονής που έχουμε στο μυαλό μας. Από εκεί και πέρα θα ήμασταν μόνοι μας στην τέταρτη με πέμπτη θέση πρωταθλήματος. Δεν ήρθε, εντάξει, συνεχίζουμε. Πιστεύω για ακόμα ένα παιχνίδι ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Πιέσαμε εκεί που στις αδυναμίες του αντιπάλου. Καταφέραμε, βγάλαμε πολλές φάσεις. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να σκοράρουμε που έχουμε ένα πρόβλημα στο σκορ, ειδικά με στην έδρα μας. Και ενώ σκοράραμε στο πρώτο ημίχρονο, δεν καταφέραμε τουλάχιστον να κρατήσουμε το αποτέλεσμα. Un partido muy importante. Sacamos, conseguimos un punto en una cancha difícil y contra un buen rival. Y esperamos continuar bien, de la mejor manera.
Ο Ολυμπιακός είχε πάρει το κέντρο εκεί και μπορούσε και έβγαινε άνετα στις αντιπιθέσεις. Ξέρουμε ότι το καλό του στοιχείο είναι η αντεπίθεση και κατάφερε να κάνει αρκετές. Από εκεί και πέρα κρατήσαμε, ισορροπήσαμε το παιχνίδι στο κέντρο και ήταν πολύ πιο εύκολα για μας. Ήθελα κάτι παραπάνω. Ήθελα να δώσει μια μεγάλη δώρο για την ομάδα μου, για τις παίκτες μου και για τη φιλάθλη. Αλλά δεν κατάφερα. Εντάξει, και ένα βαθμό δεν είναι κακός εκτός σέντρα. Μου ανοίγει την καρδιά όταν ακούω πάντως τον Επάλη γενικότερα, ναι. Πάντως συγκινούμε και μου αρέσει ότι ξέρει τη λέξη συμπαίκτες. Ναι. Μιλάει καλά ελληνικά. Ναι, είναι καλά. Μας πήγαν να βγάλει μια φορά στο ράδιο και είπε ότι στο Καμερούν τα γήπεδα είναι λίγο καλύτερα από τα ελληνικά. Ναι. Λέει όχι το γύρω-γύρω, λέει εδώ χορτάρι. Λίγο καλύτερο στο Καμερούν. Τι γίνεται σε αυτό το γήπεδο, το λέγαμε τώρα και πριν. Ναι, για ποιο λόγο δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει καεί σε ορισμένα σημεία και για ποιο λόγο δηλαδή εντάξει. Δεν το. Μπορώ να πω δύο πράγματα για το παιχνίδι. Ότι ήταν ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα του Ολυμπιακού Βόλου. Τα πρώτα 20 λεπτά είναι Μπαρτσελόνα. Δηλαδή πρέπει να κάνει 7 τελικές προσπάθειες ο Ολυμπιακός Βόλου. Και δίκαια προηγείται 1-0. Mm. Δηλαδή, δίκαια. Το βλέπεις και λες πού θα σταματήσουν. Και μετά σταματάνε. Δηλαδή, μετά δεν ξέρω, στο δεύτερο μήχρονο δεν ξέρω τι γίνεται. Έχει ένα ζήτημα ο Ολυμπιακός Βόλου. Είναι μια καλή ομάδα η οποία δεν ξέρει να παίζει για να κερδίζει 1-0. Δηλαδή που είναι το χαρακτηριστικό των Ελλήνων προπονητών, είναι ένα πράγμα που του Τσιόλι του λείπει. Δηλαδή, αυτό το βάζω ένα γκολ και μετά διαχειρίζομαι την μπάλα, δεν βγαίνω πολύ. Κλείνω το μάτς, δεν παίζει ο άλλος. Δεν ξέρεις τι γίνεται, Καρμέν. Νομίζω ότι σιγά σιγά πηγαίνουμε ήδη από την 23η αγωνιστική σε μια τελική βαθμολογία στην οποία θα είναι και τα μετά play-off. Ναι. Θα είναι πρώτος Ολυμπιακός, καλά τέξε. Δεύτερος Παναθηναϊκός, τρίτος ΠΑΟΚ και από εκεί και πέρα θα παιχτεί η τρίτη, τέταρτη θέση στα play-off ανάμεσα. Ας πούμε στην ΑΕΚ και στον Άρη, σε κάποια από αυτές. Ο Άρης είναι πίσω πολύ. Είναι πίσω, ο Άρης έχει 29 βαθμούς σήμερα. Ωραία. Θέλω να πούμε λοιπόν να πούμε στην μπορεί ΑΕΚ. Μπορεί να είναι ο Άρης, δεν είναι απίθανο. Ναι, ωραία, δεν παίζει ρόλο στην καβάλα κτλ. Στην πραγματικότητα δηλαδή, το ενδιαφέρον επάνω στην επάνω πλευρά της βαθμολογίας έχει περιοριστεί για ποιος θα πάρει για μένα. Έτσι το νιώθω, τρίτη και τέταρτη θέση στο play-off. Μετά τα play-off φυσικά. Ναι, τέλος πάντων. Εντάξει, μπορεί να τραβεί και κάτω στο πάτο της βαθμολογίας. Πανσεραϊκός δεν σώνεται, είναι προφανές, δεν σώνεται. Και εκεί έχει ένα ενδιαφέρον, δηλαδή ποιος θα είναι, ποιον θα βάλουν, αν μπορούν να βάλουν από κάτω κάποιον, ας πούμε. Νομίζω ότι ο Αστέρας είναι σε πολύ κακή κατάσταση και αν θα σωθεί, Λάρισα Πανιώνιος. Μάλιστα. Να δούμε το επόμενο παιχνίδι. Που το παλεύουν. Α, δηλαδή, να πω κάτι ακόμα για το μάτς. Ναι. Το έχω καιρό τώρα να το πω και δράτω με τις ευκαιρίες γιατί έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ. Ο Σάντος έχει καλέσει διάφορους παίκτες. Ναι. Ας ρίξει μια ματιά στον καπετάνο. Κάνει ένα πάρα, πάρα πολύ καλό πράγμα. Μπράβο, είναι μπράβο. Φοβερά βελτιωμένος και παίζει σε μια θέση που δεν υπάρχει παίκτης για δείγμα στην Ελλάδα. Δηλαδή εκεί στα μεσαία χαφ δεν έχουμε πια τίποτα. Κύριε παιδί μου, θα το πω έτσι, δηλαδή το παλικάρι μην υπάρξει, δεν ξέρω αν έχει άλλη εντύπωση για τον εαυτό του. Πάντοτε όλοι οι άνθρωποι, ξέρεις, τραβάνε τα ομορφόπεδα τα μάτια. Ο Ζαραδούκας κάνει ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν είναι επίπεδο εθνικής ή αν δεν είναι. Αλλά μια ματιά την αξίζει. Έχει κάνει πολύ καλό πρωτάθλημα. Εγώ τον παρατηρώ, δηλαδή μου τραβάει το μάτι. Και είναι από τους παίκτες ο οποίος δεν έχει ξέρει το ελάν, ξέρει. Σου μοιάζει δυναμικό, να ρίξει καμιά κλωτσιά μέχρι τώρα. Είναι, νομίζω, για μένα είναι λίγο ο Νίκος Γεωργιάς του Ολυμπιακού Βόλου. Φίλε, παίζει αριστερά, δεν παίζει. Ναι, αριστερά παίζει. Πώς έχουμε αριστερά. Σαν εργάτη σκληρό. Πόσου έχουμε αριστερά. Τον Καράμπελα να βάλει. Και στο φινάλε μιλάμε για μια ομάδα η οποία κάνει πολύ καλό πρωτάθλημα. Και για να κάνει καλό πρωτάθλημα κάποιοι παίκτες παίζουν καλά. Δεν γίνεται.